Εσείς εδώ. Διάβαζα το βιβλίο σου χτες. Ελπίζω να σου άρεσε. Ναι, μου άρεσε. Εκτός το ότι μιλάει για business, είναι βαθιά φιλοσοφημένο. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έχεις τόσες επιτυχίες. Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη. Και μπορείς και διαβάζεις τη ψυχολογία των ανθρώπων. Κάπως έτσι. Καμιά φορά μου είναι εύκολο να ακτινογραφώ τους ανθρώπους από την πρώτη ματιά. Αυτό κάνεις τώρα και σε μένα. Από την πρώτη φορά που σε είδα. Και τι κατάλαβες για μένα. Είσαι σίγουρη πως θέλεις να ξέρεις. Τόσο κακή εντύπωση έχεις για μένα λοιπόν. Απλώς μια εντύπωση. Ωραία, μπορώ να την ακούσω. Θα το αντέξεις. Μίλα ελεύθερα. Τότε λοιπόν σου λέω ότι είσαι μια πολύ δυνατή γυναίκα. Αλλά μια δειλή γυναίκα. Ας σου εξηγήσω. Από μικρή τα είχες όλα. Αλλά στερήθηκες στην αγάπη. Ζούσες με το φόβο ότι θα μεγαλώσεις κάποτε και υπάρχει ο κίνδυνος να γίνεις όπως οι γονείς σου. Και αυτός ο φόβος σε έκανε άτολμη. Ποτέ δεν διεκδίκησες πραγματικά αυτά που σου ανήκαν. Βολεύτηκες με την ιδέα ότι ο Βίκτορας τα ανέλαβε όλα. Εσύ επέλεξες το ρόλο της μητέρας και σιγά σιγά έμεινες μακριά από όλα τα άλλα. Είναι λίγος αυτός ο ρόλος. Υπήρξες ποτέ κάτι άλλο? Υπήρξες ποτέ, ας πούμε, παθιασμένη, ερωμένη? Αφέθηκες κάποια στιγμή πραγματικά στον έρωτα, στα πάθη σου, στις αισθήσεις σου? Από τον εαυτό σου. Μπορείς, σε παρακαλώ, να βγεις έξω. Πρώτα θέλω να καταλάβω. Με κάνεις και νιώθω διάφανη. Ανοιχτό βιβλίο, γιατί το κάνεις αυτό? Ναι, πράγματι ήθελα να πω κάτι και το σταμάτησα. Μπορείς να μου πεις, αφού είσαι τόσο καλός, τι ήταν αυτό? Είσαι σίγουρη? Ναι, είμαι σίγουρη, σε προκαλώ. Με προκαλείς? Ωραία, λοιπόν, αφού με προκαλείς, ήθελες να πεις, κοίταξε να δεις, Άγγελε, αυτό που έγινε χτες δεν πρέπει να ξαναγίνει. Αλλά μετά το σταμάτησες γιατί σκέφτηκες πόσο θέλω μια αγκαλιά τώρα. Ναι, απλώς αγκάλιασε.
θέλω να ανησυχείς για τίποτε. Όλα θα πάνε καλά. Ήβη, εσύ! Στέλλα! Άγγελε, τι κάνεις εδώ? Ευχαριστώ. Σε ένα λεπτό είμαι έτοιμη. Δεν πρέπει να πάμε πουθενά. Μα μου είπες να ετοιμαστώ να βγούμε. Είναι και αυτό ένα μάθημα. Εντάξει, είναι η δύσκολη φάση, αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα με ευχαριστήσει. Μα τι αποφάσισες να με κάνεις κομάντο? Όχι, αποφάσισα να σου δώσω αυτό που σου έλειπε. Να σε κάνω δυνατή και να εμπιστεύσεις τον εαυτό σου. Και η γυμναστική βοηθάει πολύ σε αυτό. Με θεωρείς κουλιασμένη, έτσι? Λίγο. Πάντως για να ανέβεις σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο, τότε πρέπει να υπάρχει και ισορροπία ψυχής και σώματος. Το είχα ακούσει αυτό, αλλά δεν περίμενα να γνωρίσω κάποιον που να το πιστεύει. Ακού να δεις. Η γυμναστική σε βοηθάει να ακούς το σώμα σου. Ωραία. Σε κάνει να πειθαρχείς και να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Όλα αυτά δηλαδή που χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος για να εξελιχθεί. Μάλιστα, δάσκαλε, θα υπακούσω. Ωραία, δώσε μου ένα φίλο τώρα.